Εσάς σας έχουν πάρει ποτέ τηλέφωνο στο σπίτι σας, σας πούνε γεια σας, είστε η κυρία Τάδε, ο κύριος Τάδε, είμαι η Τάδε και σας παίρνω... Από το πολιτικό γραφείο του Τάδε. Για να με ψηφίσετε, κατεβαίνω, ξέρω εγώ, με το Τάδε κόμμα και είμαι στην περιφέρειά σας. Ναι, ναι, ναι. Εγώ δεν μου είχε συμβεί ποτέ, μου συνέβη πρώτη φορά φέτος και είχα μείνει με το τηλέφωνο στο χέρι, λέω πώς είπατε. Βρήκε το σταθερό σου. Ναι, γι' αυτό. Καλά, όμως λέω, φαντάζομαι ότι φαντάζεστε ότι ο καθένας έχει κάτι στο μυαλό του για το τι θα ψηφίσει εσείς. Όμως παίρνετε. Ναι, ναι, μου λέει, εγώ δεν θέλω κάτι άλλο. Θα να σας πω ότι με λένε έτσι, είναι αυτό. Βρίσκομαι εκεί. Το σταθερό σου είναι στον κατάλογο. Βέβαια. Δεν ξέρω. Δεν θα είμαι. Λογικά δεν το έχει κάνει. Δεν ξέρω, παιδιά, πάνε τόσα χρόνια με αυτό το ίδιο τηλέφωνο που δεν έχω ιδέα. Δεν ξέρω τι είχαμε κάνει τότε πριν από. Κάποιοι είχαν βρει από άσχετα, από κάρτα για να πάρω. Αυτό είναι παράνομο. Αυτό είναι παράνομο. Ποιο είναι παράνομο. Ανέχει απόρριτο τηλέφωνο. Εγώ είχα απόρριτο τηλέφωνο, απόρριτο το σταθερό μου. Παρ' όλα αυτά, μία εταιρεία είχε βρει το τηλέφωνό μου για να πάρω. Για να με συγχωρείτε, το σταθερό σα τηλέφωνο δεν το δίνετε παντού. Μόνο εγώ το δίνω. Δηλαδή, πα στην τράπεζα. Κάτι υπάρχει απόρριτο. Όχι, ρε παιδί, αυτό που σου λέει όμω, άμα σα ζητήσω μια τράπεζα, τι θα πει. Το δίνω εγώ στην τράπεζα. Δεν θέλω να δίνω το κινητό μου. Εγώ θέλω να δίνω το κινητό μου. Δεν θέλω να βαράει το κινητό μου. Θέλω να βαράει να ξέρω. Είναι ένα από του 10. Ποιο, αυτό. Το σταθερό το δίνει. Το δίνει στην τράπεζα εκεί που στο ζητάνε. Μπορεί όμω και έχει το δικαίωμα να μην είναι σε δημοσία θέα, να μην είναι στο κατάλογο τηλεφωνικό και τότε είναι απόρριτο. Εμένα δηλαδή το σταθερό μου δεν είναι στον κατάλογο. Α πούμε λοιπόν ότι είναι απόρριτο από τον κατάλογο. Όταν εσύ το έχει δώσει σε όλε τι υπηρεσίε που κυκλοφορούν. Στο ταξί τη γειτονιά σου, λέω, παράδειγμα. Δεν έχουν δικαίωμα να το δώσουν. Κανονικά δεν έχουν δικαίωμα να το δώσουν. Σίγουρα, αλλά αν αποδειχθεί αυτό. Αυτό απαγορεύεται το να πάρει μια τράπεζα ή μια οποιαδήποτε εταιρεία που έχει το κινητό σου. Δεν ξέρω που μπορεί να φύγει και μέσα από τη δουλειά μπορεί να φύγει το τηλέφωνο. Θέλω να πω ένα σταθερό τηλέφωνο κυκλοφορεί. Εσύ να πει να δώσει μια λίστα με τηλέφωνο. Δεν κάνει τηλέφωνο. Δεν κάνει περισσότερη πολιτική ότι ήρθαν να σε πείσουν να ψάξουν. Όχι, δεν κάνω κουβέντα να με πείσουν. Όχι, καθόλου. Γεια σα, με λένε έτσι. Κατεβαίνω στη δικιά σας περιφέρεια, στην Τάδε, και βγαίνω με αυτό το κόμμα, με λένε έτσι, και θέλω να σας πω, θα χαρώ πάρα πολύ, ξέρω εγώ, θα με τιμήσετε, αν με ψηφίσετε κτλ. Απλά εμένα δεν μου είχε ξανασυμβεί, γιατί δεν ήξερα ότι παίρνουν τηλέφωνο. Το κάνουμε. Δεν είναι ότι με πείραξε, δεν με πείραξε, γιατί ψήφισε ένα ακόμα τηλέφωνο. Εμένα μόνο μηνύματα. Κοπέλα, κάτι ευγενέστα, ευχαρίστησε, κλείσαμε. Δεν την ψήφισα, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Θέλω να σου πω, αυτό όμως, λέω, γίνεται. Δηλαδή παίρνεις τηλέφωνο και λες γεια σας, με λένε έτσι, δεν με ξέρετε, αλλά αν πολύ θαραλέα μου κάνει εμένα αυτό. Παλαιότερα, εμένα μόνο θα πήραν μωρέ. Ελένη, παλαιότερα γίνεται μια ψήφο. Παλαιότερα. Όχι, μπορεί μόνο εκείνη να πήρε. Δηλαδή να πήρε το θάρρος να πάρει. Άλεξ, παλαιότερα ήταν αυτός ο τρόπος επικοινωνίας των πολιτικών για να γλιτώνουν χρόνο. Τώρα υπάρχουν και εταιρείες που στέλνουν τα μηνύματα στα κινητά εταιρείες. Που συνεργάζονται πολιτικοί και αντί να γίνεται αυτή η διαδικασία, φεύγουν πολλά μηνύματα και πηγαίνουν σε παραλήπτες για να δηλώσει παρουσία πολιτικών. Ελένη, όχι μόνο ότι κατεβαίνουν και είναι υποψήφοι κάπου, αλλά και πού θα δώσουν συνεντεύξεις, ότι θα είναι στο τάδε κανάλι. Ναι, μα είναι πολύ φθηνός τρόπος επικοινωνίας.